Είπα, η περιφερειακή τηλεόραση, όπως γενικά ο χώρος της τηλεόρασης, βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι αρκετά κρίσιμο. Από τη μια υπάρχουν νέες τεχνολογίες και μια πολύ φιλική, ενθαρρυντική πολιτική για την ανάπτυξη του οπτικοακουστικού κλάδου, μέρος της οποίας πρέπει να καρποθεί και η περιφερειακή τηλεόραση. Απ' την άλλη υπάρχουν οι γνωστές προκλήσεις που έρχονται και από το παρελθόν, το θέμα της DJEA, το ενίκιο, η σύμβαση που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση με την DJEA και έχει προκαλέσει όλες αυτές τις αριθμίες και τις οικονομικές δυσκολίες. Εμείς προχωρούμε με ένα τροποποιημένο χάρτη συχνοτήτων που πιστεύουμε ότι θα δώσει απάντηση και λύση στα θέματα κάλυψης. Προγραμματίζουμε ακόμη περισσότερα κίνητρα για την οπτικοακουστική παραγωγή. Και από εκεί και πέρα είμαστε σε συνεχή και ανοιχτό διάλογο για όλα τα θέματα που μπορεί να προκύπτουν, από τον ειδικό φόρο τηλεόρασης μέχρι άλλες μορφές και πολιτικές υποστήριξης. Χαίρομαι που το περιμένουν τα περιφερειακά κανάλια. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι όλα τα περιφερειακά κανάλια το ίδιο. Υπάρχουν περιφερειακά κανάλια με εργαζόμενους, καλά αμοιβόμενους, καλές εργασιακές συνθήκες, και υπάρχουν και περιφερειακά κανάλια που είναι τηλεπωλήσεις, μαύρο χρήμα, φοροδιαφυγή, κήρυγμα μίσους και ξενοφοβίας. Δεν θέλω να τσουβαλιάσω όλα τα περιφερειακά κανάλια. Υπάρχουν αξιόλογα κανάλια και κάποια άλλα τα οποία έχουν βρεθεί εκεί ακριβώς επειδή δεν τόλμησαν και είχαν αδράνεια και αρρυθμία και διαπλοκή προηγούμενες κυβερνήσεις με τον χώρο των μέσων ενημέρωσης και των τραπεζών. Νομίζω ότι η διαδότηση θα δώσει λύση, θα καθαρίσει ήρα από το στάχι και νομίζω ότι θα είναι μετά μια καλή στιγμή και για την πολιτεία να έχει έναν πολύ αξιόπιστο συνομιλητή για να προχωρήσουμε μπροστά. Ξέχνετε, αυτό είναι ένα θέμα και του ΕΣΟΥΡΟΥ, το οποίο οργανώνει, ολοκληρώνει το διαγωνισμό. Εμείς θα είμαστε δίπλα στο ΕΣΟΥΡΟΥ για να το βοηθήσουμε. Το ΕΣΟΥΡΟΥ έχει αποδείξει ότι έχει την αποφασιστικότητα. Η πολιτεία και αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι επίσης έχει την αποφασιστικότητα να δώσει τέλος σε αυτό το καθεστώς της ανομίας και του εύκολου και παράνομου νεοπλουτισμού στον χώρο της ενημέρωσης. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα το ΕΣΟΥΡΟΥ θα λάβει και τα τεχνολογικά δεδομένα και τα ζητήματα τα τεχνικά με τον χάρτη συχνοτήτων και θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για το πότε θα προχωρήσει η διαδικασία της αδειοδότησης. Πολλά ζητήματα μπορούν να λυθούν πολύ πιο εύκολα αν υπήρχαν πιο σαφείς και πιο καθαροί κανόνες ως προς το ποιος μεταφέρει το ψηφιακό σήμα, και εδώ έχουμε μια ευτυχή πολύ σύντομα ολοκλήρωση του δικτύου των πομπών της ΕΡΤ, αλλά και σαφείς κανόνες ως προς το ποιος μπορεί να εκπέμπει, με ποιους κανόνες, με ποιους όρους. Είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας και πραγματικά είναι λυπηρό που θεωρούμε ότι σε σχέση, ότι δεν είναι προνόμιο μόνο δικό μας να δώσουμε τέλος σε αυτό το καθεστώς ανομίας. Πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να σταθούν σε αυτό το πεδίο, να γίνει μια καθαρή, διάφανη διαδικασία αδειοδότησης και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά το μέλλον των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης.